Τέλο, τη γραφειοκρατία όμω μπαίνει στι μεταβιβάσει ακινήτων, αφού για μια απλή βεβαίωση υπάρχει αναμονή ω και τρει μήνε. Ο Βασίλη Τσεκούρα είναι κοντά μα και θα μα πει τι καινούριο έρχεται για να επιταχυνθούν οι διαδικασίε. Να φύγει το χαρτοβασίλειο, το οποίο επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τι τελευταίε δεκαετίε, mm. μάλλον να πω πει. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ε, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα καταργηθεί η βεβαίωση TAP όταν θέλουμε να κάνουμε μια αγοραπολισία κινήτου, μια γονική παροχή ή μια δωρέα. Και αυτό γιατί. Διότι μέχρι σήμερα, επειδή έχουν μπλοκάρει διαδικασίε λόγω τη μεγάλη συμμετοχή, κάποιο μπορεί να περιμένει ακόμα και ω τρει μήνε mm -hmm. για να βγάλει μια απλή βεβαίωση. Είναι βεβαίωση περίμειο του τέλου εκείνη τη περιουσία. Να δούμε λοιπόν λίγο ποιε είναι αυτέ οι μεταβιβάσει οι οποίε θα ξεμπλοκάρουν τώρα. Λοιπόν, ε, μαθαίνουμε ότι το 2021 έγιναν 105.000 δηλώσει για μεταβιβάσει εκείνη των. Και επόμενο, να σου πω, το τελευταίο δεκαέμερο, σύμφωνα με τον διοικητή τη ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, έχουν γίνει 20.000 αιτήσει. Που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ υψηλό. Και μάλιστα από εδώ και πέρα θα γίνουν ακόμα πιο α, εύκολες οι διαδικασίες, καθώς στην ΑΔΕ θα γίνονται ηλεκτρονικά τόσο οι κληρονομίε, όσο και οι άτυπε δωρέ. Για να ξεμπλοκάρει ναι. ακόμα περισσότερο το σύστημα. Πάντω, από Σεπτέμβρη και μετά, τα συμβολιογραφία όλα είναι μπλοκαρισμένα. Είναι γεγονό αυτό, έτσι. Ε, η... Ο λόγο για τον οποίο δόθηκαν αυτέ οι παράταση για τι φθηνέ μεταβιβάσει είναι ο ΤΑΠ. Ήταν κατά κύριο λόγο ΤΑΠ, διότι καθυστερούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το οικονομικό επιτελείο και με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που πέρασε το περασμένο Σάββατο, δίνεται και επίσημα λοιπόν διόρια για φθηνέ μεταβιβάσει με τι παλιέ αντικειμενικέ αξίε έω και τι 31 Μαρτίου. Βασική προπόθεση θυμίζουμε όσοι είχαν βάλει δήλωση φόρου μεταβίβαση έω το τέλο του Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.